Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Οι καλές τέχνες και ο πολιτισμός γενικότερα αποτελούν μέρος του είναι μας. Και δεν είναι τυχαίο που από την προϊστορική εποχή οι άνθρωποι ασχολούνται με τις τέχνες, προτού καν ασχοληθούν με τα γράμματα και τις επιστήμες. Είναι γι' αυτό που θεωρώ σημαντικό για ένα ίδρυμα που επιβραβεύει την αριστεία να συμπεριλάβει τις καλές τέχνες στους τομείς που επιβραβεύει. Συγχαίρω λοιπόν το Ίδρυμα Τάκη και Λούκη Νέμιτσα για την αξιόλογη πρωτοβουλία τους. Οι πλήστοι από εμάς έχουμε συνεχίσει να θαυμάζουμε την ομορφιά και την καλεσία των κλασικών αγαλμάτων των αρχαίων Ελλήνων, Φιβία, Πραξιτέλη και άλλων, την ομορφιά της Πιετά του Μιχαηλάγγελου, τους υπέροχους πίνακες του Ρέμπραντ ή του Λεωνάρντο Νταβίντσι, να απολαμβάνουμε τη μουσική του Μπετόβεν και τόσων άλλων κλασικών συνθετών, τα μπαλέτα του Τσαϊκόφσκι και τις όπερες του Βέρντι, αλλά αγαπητοί μου, ενώ όλες αυτές οι κλασικές μορφές της τέχνης θα παραμείνουν αιώνιες και θα αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ο πολιτισμός και οι τέχνες, όπως όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας, αλλάζουν και εξελίσσονται με τον χρόνο. Όπως έλεγε και ο αρχαίος μας φιλόσοφος Ηράκλητος, τα πάντα ρίχνουν. Και η κοινωνία μας αλλάζει και οι τέχνες εξελίσσονται και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι αλλάζουμε επίσης. Είμαι σίγουρη ότι θα σας ξένησε όταν για πρώτη φορά ακούσατε όπερα του Benjamin Britten ή παρακολουθήσατε μπαλέτων του Maurice Béjart και του Dan Brunelli ή επισκεφτήκατε το κέντρο Πομπιτού σύγχρονης τέχνης ή το Tate Modern στο Λονδίνο ή είχατε την τύχη να επισκεφτείτε έκθεση έργων του διάσημου Κινέζου σύγχρονου εικαστικού Wei Wei. Οι σύγχρονοι δημιουργοί, όπως και οι κλασικοί στην εποχή τους, επηρεάζονται από το περιβάλλον τους, από την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση της χώρας στην οποία ζουν και εργάζονται, από γεγονότα και καταστάσεις που αφήνουν τα αποτυπώματα τους στην κοινωνία και στη χώρα. Μέσα σε αυτή την κατηγορία των σύγχρονων εικαστικών κατατάσσεται και ο Κύπριος καλλιτέχνης που βραβεύεται απόψε, ο Χριστόδουλος Παναγιώτο από τη Λεμεσό, που όπως ακούσαμε παρόλο το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς και έργα του υπάρχουν ήδη σε μεγάλα μουσεία και γκαλερί σύγχρονης τέχνης. Έχει δε πάρει μέρος σε δεκάρες σημαντικές εκθέσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όσο και να φαίνεται παράξενο, ο Χριστόδουλος δεν σπούδασε καλές τέχνες. Σπούδασε χορογραφία και ανθρωπολογία και μετεπίδησε στις εικαστικές τέχνες το 2003. Κάτι που πάντοτε έλεγα στους νέους και νέες που συναντούσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Ευρωπαία Επίτροπος είναι ότι οι νέοι και κυρίως οι σημερινοί που έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις θα πρέπει συνεχώς να ψάχνονται, να δοκιμάζουν και να προσπαθούν για να καταλήξουν σε αυτό που πιστεύουν ότι τους γεμίζει και στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητα τους και να έχουν όραμα. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά του Χριστόδουλου. Επηρεασμένος σε μεγάλο βαθμό από την ενασχόληση του με την κοινωνική ανθρωπολογία και απλώντας ερεθίσματα από χώρες που έζησε, καθώς και από τη χώρα που γεννήθηκε και μεγάλωσε, δημιουργεί έργα πρωτότυπα και ενδιαφέροντα, που όπως έχω αναφέρει τον καθιέρωσαν ήδη ως ένα επιτυχημένο ευρωπαίο δημιουργό της σύγχρονης ενοιολογικής εικαστικής τέχνης. Ανήκει δηλαδή στο κίνημα αυτό της σύγχρονης τέχνης, στο οποίο η έννοια έχει προτεραιότητα από την παραδοσιακή αισθητική και που σύμφωνα με τον Φλίντ που εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο της ενοιολογικής τέχνης είναι μια τέχνη που το υλικό της είναι οι ιδέες, όπως το υλικό της μουσικής είναι ο ήχος. Ο ίδιος λέει «Η δουλειά μου περιστρέφεται πάντοτε γύρω από ιδέες που συχνά αναδύονται μέσα από παρατηρήσεις κοινωνικού περιεχομένου». Έτσι, για ένα από τα έργα του εμπνεύστηκε από τη μελέτη του αρχείου του Δήμου της Λεμεσού για το περίφημο της Καρναβάλη. Και μέσα από 80 έγχρωμες διαφάνειες
παρουσίασε τη δική του ερμηνεία για το καρναβάλι της Λεμεσού. Και μιλάει αυτό. Η καρναβαλίστικη παρέλαση της Λεμεσού αποτελεί μια αποκάλυψη για όλα που θα θέλαμε να είμαστε, όλα όσα ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε και όλα που δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είμαστε. Για μια έκθεση του στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Στοκχόλμη, εμπνεύστηκε από μια φωτογραφία που απεικόνισε ξύλινα κυβότια με αρχαιότητες έτοιμα να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κερίνιας για τη Σουηδία. Όταν ρωτήθηκε αν με το έργο του ήθελε να δώσει ορισμένα μηνύματα, απάντησε. Μπορεί το κοινό μιας χώρας να κατανοήσει μηνύματα ενός έργου που βασίζεται στην κουλτούρα μιας άλλης χώρας? Όχι. Δεν προσπαθώ να περάσω μηνύματα. Και αν υπάρχουν, δεν ξέρω ούτε εγώ ποια είναι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι ιδέες να αποτελούν διαλεκτικές τοποθετήσεις. Ο Χριστόδουλος, όπως ακούσατε, εκπροσωπεί την Κύπρο μας στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας και λέει γι' αυτόν ο δημιουργής της Κυπριακής Συμμετοχής, ο Μαρκ Χέρι. Η δουλειά του Παναγιώτου χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό καλλιτεχνικό όραμα που λεκτικοποιεί σειρά από κοινωνικές πολιτικές και ιστορικές τοποθετήσεις. Το έργο του δεν αφορά μόνο στο πλαίσιο της Κύπρου, αλλά προεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και πέραν από αυτού. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για ένα λαμπρό καλλιτέχνη που θα συνεχίσει να τιμά την Κύπρο στο εξωτερικό και που θα αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα για τους νέους της Κύπρου. Στο Χριστόδουλο εύχομαι, μαζί με τα συγχαρητήρια μου, συνεχή δημιουργικότητα και επιτυχία.